Καλησπέρα κύριε Λοβέρδε, καλώ ήρθατε. Καλώς, καλώς, σας, καλώς, σας, καλώς, σας, <συσίλω> λοιπόν, καλησπέριζα τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου, βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχη Κλιματική Προστασία, αν δεν απαντώ, Και καλησπέρα και στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, γραμματέα τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ και γνωστή δικηγόρο. Καλησπέρα κύριε Παπαδοπούλου, καλώ ήρθατε κι εσεί. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδε, ξεκινώ με εσά. Πώ. Φτάσαμε από, να μιλάμε για τη λειψιδρία και πάλι να καταλήγουμε στο ότι θα αυξηθούν τα τιμολόγια, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια σας λέω. Καταρχά να πω ότι το θέμα της λειψιδρίας είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όπως είναι όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τις δυσάρεστες επιπτώσεις που θα έχει στο προσεχές μέλλον η κλιματική κρίση όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Ε, ήδη το έχουμε δει αυτό με τον Ντάνιελ Πέρση, το είδαμε με τι πυρκαγιέ μεγάλε. Ε, είναι πολλά και σοβαρά τα προβλήματα. Ξέρετε, είναι πια η κατάσταση πάρα πολύ σύνθετη και πάρα πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα. Η λειψιδρία πράγματι είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο ελληνικό. Ε, υπάρχει σε όλα τα νησιά τη uh, Μεσογείου. Η, Μεσόγει η Μεσόγειο, όπω ξέρετε, πλήττεται από την κλιματική κρίση περισσότερο από όλα τα άλλα. Η λειψιδρία, δεν, η λειψιδρία δεν είναι ούτε καν καινούριο φαινόμενο. Mm -hmm. ε, εγώ που είμαι παλιότερο, ε, θυμάμαι ότι πάλι επί, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, mm -hmm. είχε υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και είχε, είχαμε ευτυχώ βροχές και μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Προσέχουμε για να έχουμε, ήταν τότε το σύνθημα. Αν θυμάστε. ναι, ναι, και είχαν και τότε επιβληθεί μέτρα περιοριστικά τη κατανάλωση. Ναι. Ε, και ένα από αυτά φυσικά μπορεί να είναι οι αυξημένοι λογαριασμοί στι πολύ ψηλέ καταναλώσει. Ε, ε, σαν αποτροπή όπως βάζουμε το φόρο του παραπάνω στα τσιγάρα σαν αποτροπή έτσι μπαίνουν σαν αποτροπή για συμπεριφορές οι οποίες εξελίσσονται όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα αντικοινωνικές διότι όταν κατανονείς πάρα πολύ νερό σε περίοδο λειψιδρίας είναι αντικοινωνική συμπεριφορά αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και κάνουμε όσο μπορούμε οικονομία γιατί αυτό είναι το κοινωνικό τώρα θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Μα, μακάρι ο, 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 ο χειμώνα που έρχεται να είναι χειμώνα με πολλές βροχές, όχι καταιγίδε και όχι φίελες και καταστροφές, με πολλές βροχές ποτιστικές mm -hmm. και για τη γεωργία μας και για το υπέδαφος. Αλλά Αντός, εί... το ότι ας πούμε η κυβέρνηση δεν ξεκινάει από το να πει τέλος οι πισίνες στα νησιά... Ή από το να πει ότι κάτι πρέπει να γίνει με, τις με τους απαρχαιωμένους τρόπους ποτίσματος, αρδεύσεων και τα λοιπά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ξεκινάμε από το λογαριασμό που θα έρχεται στο και, σπίτι. Κύριε Μερικώνη, Δεν ξέρω. Ο δημοσιογράφος και πολύ καλά κάνει και ασκείτε και κριτική στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ασκεί κριτική στην εξουσία. Αλλά mm -hmm. πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστές. Αυτά που λέτε... Τα οποία τα διαβάζω και εγώ σε ρεπορτάζ. Δεν είναι επίσημη κυβερνητική πολιτική. Επισήμη κυβερνητική πολιτική δεν έχει ανακοινωθεί ε, ακόμα επί του συγκεκριμένου. Είπε ο κύριο Κυλακάκη ότι ανάλογα με την κατανάλωση θα διαμορφώνουν το τιμολόγιο. Ναι. Αυτό, αυτό σημαίνει. Α, α. Όποιος, ε... αλλά, έχουμε, αλλά έχουμε ακόμα μια mm -hmm. συνολική ε, πολιτική στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μην ξεχνάτε ότι η λειψιδρία. Πλήττει χειρότερα από την Αττική, mm -hmm. πλήττει ήδη τα Κυκλαδονίσια. Υπάρχει βέβαια. σοβαρότερο πρόβλημα. Όπως υπάρχει σε όλα τα νησιά και της Ισπανίας, <κοχ> και της Ιταλίας και της Γαλλίας. Ε, Περιμένετε να δούμε την πολιτική που θα, πώς θα εξελιχθεί. Γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί mm -hmm. Υπάρχει και αυτό στο τραπέζι που είπατε Την αυξημένα τιμολόγια Αλλά όπως το είπα Ως μέσον αποτροπής mm -hmm. Από αντικοινωνικέ συμπεριφορές Όταν υπάρχει έλλειψη ενό αγαθού Το να κάνει υπερκατανάλωση είναι, ε, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μα. Κύριε Κεδίκοκλου του λέτε ε. Κοιτάξτε, πράγματι, επειδή φιλοξενούνται προηγουμένω την κυρία Γερασιμίδου, θυμάμαι συγκεκριμένα επεισόδια από του 10 μικρού Μίτσου που τότε κάνανε σχολιασμό και σάτυρα στον πατέρα Μητσοτάκη που είχε αυξήσει τα τιμολόγια. Ένα περίεργο ντεζαβί με αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή αυτά που βλέπαμε τότε, βλέπει υποκλοπέ, βλέπει ακρίβεια στο νερό, τα βλέπουμε και με το γιο Μητσοτάκη. Τώρα Για να έρθουμε έτσι και να μιλήσουμε σοβαρά. Mm -hmm. Πράγματι, η λειψιδρία είναι από αυτά τα θέματα που θα μα απασχολήσουν στο μέλλον. Που θα πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να βρούμε λύσει σοβαρέ και δεν σηκώνει και λαϊκισμού. Αλλά δεν μπορεί η κλιματική κρίση, που πράγματι είναι εδώ, να αποτελεί άλοθη για τα πάντα. Δηλαδή, όπω είπατε, όταν έχουμε σε συγκεκριμένη χωρητικότητα νησιά τον υπερτουρισμό αυτών, mm -hmm. όταν έχουμε, για παράδειγμα, γεωτρήσει που γίνονται αδιάκριτα. Ο καθένα έβαζε όπου ήθελε και έκανε ό,τι ε, ε, καταλάβαινε. Όταν έχουμε αυτέ τι διαρροέ στα δίκτυα, γιατί υπάρχει κακή συντήρηση από του Δήμου, όταν, 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 μια σειρά από θέματα, πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά. Πριν mm -hmm. να πάμε σε αυτή που είναι η εύκολη λύση, να αυξήσουμε τα τιμολόγια. Η αλήθεια είναι ότι εμεί είχαμε κάνει κριτική και για τον τρόπο που έφερε η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα στη Θεσσαλία. Ουσιαστικά. Κάνοντα μια ιδιωτικοποίηση, με κάποια κριτήρια δηλαδή, ήρθε μια εταιρεία που θα έχει τη διαχείριση. Και υπάρχει πάντα στη σκέψη, εκτό από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφού καταργούνται οι δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση, να πάμε σε κάτι άλλο που σίγουρα Μαι. θα είναι πιο ακριβό για τον πολίτη. Από εκεί και πέρα, λύσει βεβαίω θα είναι, για παράδειγμα. Τα φράγματα τα οποία πρέπει να δούμε, να δούμε στη Θεσσαλία, εδώ μου λέγανε ε, τι προάλλε που συζητούσαμε ότι υπάρχουν περιοχέ τεράστιε με υφάλμυρο νερό και ακόμα και λύσει δύσκολε. Δηλαδή, καλλιέργειε όπω το βαμβάκι, όπω λέγεται, που είναι πάρα πολύ ε, καλλιέργεια που χρειάζεται πολύ νερό, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ώστε να αλλάξουμε και ακόμα και το παραγωγικό μοντέλο ή κάποιε καλλιέργειε σε συγκεκριμένε περιοχέ. Όπω και να έχει όμω, για να κλείσω, χρειάζεται σίγουρα σχεδιασμό, mm -hmm. δεν χρειάζεται λαϊκισμό και χρειάζεται συνεργασία όλων των κομμάτων, γιατί μα αφορά όλου. Κύριε... Όχι λαϊκισμός, αυτό να συμφωνήσουμε απολύτως. Ο λαϊκισμός είναι αυτός που καταστρέφει τη χώρα, καταστρέφει το πολιτικό μας σύστημα. Κυρία Παπαδοπούλου, τι λέτε. Ε? Ε, ξέρετε κύριε Μελιγκόνη, ακούγοντας τη συζήτηση αυτή με επίκεντρο φυσικά την κλιματική κρίση και τη λειψιδρία, ε, αναρωτιέμαι ποια είναι πραγματικά ε, εκείνα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που η ελληνική κυβέρνηση στον πέμπτο πια έτος ε, χρόνο της διακυβέρνησής της έχει επέμβει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τα επιλύσει, να είναι άμεση και κέρια η παρέμβασή της. Και ξέρετε το λέω αυτό διότι ερχόμαστε αυτή την εβδομάδα έπειτα από τη ΔΕΘ ε, όπως Όπω πολύ σωστά και εσεί έχετε επισημάνει και στην εκπομπή σα, όπου στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπω είναι το ΕΣΥ, η ακρίβεια και η στέγαση και βλέπουμε ότι και αυτά είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν του πολίτε και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά του. Δεν ε, πραγματοποιήθηκε πραγματικά από τον Πρωθυπουργό οποιαδήποτε τομή που να αποτελέσει πράγματι λύση. Και το συνδυάζω αυτό για να πω ότι όντω η κλιματική κρίση είναι κάτι που θα μα απασχολήσει πάρα πολύ. Το Πασόκ αλλαγή και ο πρόεδρο, ο Γιώργο Παπανδρέου, ήταν από του πρώτου ε, ο οποίο έθεσαν το ζήτημα τη κλιματική αλλαγή και κρίση στο προσκήνιο. Αλλά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στα υπόλοιπα θέματα, δεν έχει σαφή πολιτική. Και να πω και το εξής. Το σημαντικό είναι να εξετάσουμε, κυρία Μελιγκόνη, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να εξετάσουμε και την αναδιανομή του εισοδήματος αυτά είναι τα μεγάλα και βασικά ζητήματα και σε αυτά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει τίποτα να εισφέρει στον πέμπτο χρόνο επαναλαμβάνω της διακυβερνηση τη Άκουγα σήμερα ε, στην τηλεόραση έναν κτηνοτρόφο από τη Θεσσαλία, ο οποίος έθεσε ένα πολύ εύλογο ερώτημα Καλά συζητάμε για τις αυξήσεις και τους μισθούς και τα λοιπά και πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Το πλούτο αυτή της χώρας ποιος τον παράγει. Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται αποκλειστικά κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, ο οποίος έχει και διάφορες αρνητικές συνέπειες πέρα από τα έσοδα, όπως έχουμε δει τον υπερτουρισμό, πώς ε, λειτουργεί αρνητικά στην ελληνική κοινωνία. Τι έχει λοιπόν να μας πει η, η ελληνική κυβέρνηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν έχει να μα πει απολύτω τίποτα. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, και αν μπορώ να. Ε, να σχολιάσω το εξή, ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά για την ακρίβεια δεν είχαμε κανένα μέτρο. Όταν ο πληθωρισμός έκλεισε στο 3% mm -hmm. ε, από την Ελστάτη, είχαμε τα σχετικά στοιχεία. Ε, Όπω επίση η στέγαση, που είναι το μείζον ζήτημα, θέλω να σταθώ στο εξή σημαντικό, επειδή είναι και Σεπτέμβριο και έχουμε τι εγγραφέ των φοιτητών. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είχε εξαγγείλει τη δημιουργία 8.000 περίπου φοιτητικών ε, κλινών για του φοιτητέ. Και αυτή τη στιγμή στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτα όταν 9 στα 10 ε, διαμερίσματα που είναι κατάλληλα για μίσθωση προς φοιτητέ στην Αθήνα, δηλαδή είναι περίπου μέχρι 50 τετραγωνικά, 9 στα 10 έχουν μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ mm -hmm. στο κέντρο τη Αθήνα. Το ίδιο και στη Δυτική Αττική, που εκεί βρίσκεται και το, το πρώην ΤΕΗ ε, του ΕΓΑΛΕΟ, το ίδιο και στον Πειραιά. Και αναρωτιέμαι, ειλικρινά, αποτελεί αυτό εξάλληψη ή μείωση των ανισοτήτων εκ μέρου τη κυβέρνηση, όταν η ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά τη και να του παρέχει πρόσβαση στην παιδεία μέσω τη φοιτητική κατοικία. Γι' αυτά λοιπόν τα μείζωνα προβλήματα δεν έχουμε λάβει απαντήσει. Πάντω χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι μια νέα πολιτικό, είναι χυμαρόδη, χαμογελαστή, τα λέει. Δεν πάει πει ότι συμφωνούμε όμω, έτσι. Ε, τα πω Όλα τα θέματα, όλα, τα αριθμητικά Όλα, τα θέματα, όλα τα δεν υπήρξε πρόβλημα. τι απαντήσει, κυρία Κέρδο. Μόνο αν έρχονται εκ των ίδιων Από εσά τι θα ακούσουμε αλλά, το θέμα. Ναι, εγώ απάντησα μόνο στο θέμα τη κλιματική κρίση. Αν θέλετε, μπορεί να απαντήσει όλα. Όχι, μην το κάνετε και εσεί. Παρεπιπτόντω, είναι ένα επιλογών. Δεν θα το κάνω, αγαπητέ κύριε. Σε κάθε περίπτωση, στο θέμα τη. Παρεπιπτόντω, στο εργάλεο έχουμε το Παρεπιστήμιο Δυτική Αντική. Το οποίο το σεβόμαστε και το εκτιμούμε, και δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα είναι πανεπιστήμιο, δεν πρόκειται να γυρίσουμε στα ΤΕΗ. Δεν τα πρώην, κύριε. Δεν δε, δε, δε κατηγορώ. Το λέω επειδή κάποιοι διαμαρτύρονται ε, για, τα, <σκυφίλαια> για, τα, για τα πτυχία του παρεπιστήμιου. Ναι, ούτως ή άλλως πρώην ΤΕΗ είπε η αλλως πρωην τα ειπε Παπαδοπούλου. Δεν λέω. Λέω το εξή. Ακούγοντα την κυρία Παπαδοπούλου, δεν ξέρω κατά πόσο να εκφράζει πράγματι το σημερινό Πασόκ. I, 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 δεν ξέρω αν εκφράζει και την ηγεσία του. Δεν το ξέρω. αυτό πρώτο πρώτο να δούμε και ποια I, θα, θα είναι. Είναι εκπρόσωπο του πασόκ στο πάνελ μας. <laughs> ναι, ναι. Σ, <laughs> δεν ξέρω αν εκφράζει και να δούμε <φουσίλου> και ποια, <φουσίλου> θα είναι, <φουσίλου> ποια θα είναι και η ηγεσία του σε λίγες μέρες. Έχουμε ε, κοινή... Όχι ε, πολιτική φτώχευση, κύριε Λοβέρντο. Έχουμε κοινή γραμμή. Δεν Μην είμαι τόσο σίγουρο. Αποκλείεται η κυρία Διαβαντοπούλου σαν ίδια η με τον κύριο Δεβαντοπούλου. δημοκρατία και είναι φιλελεύθερη. Δεν τα λένε δηλαδή. Παρεπιπτόντω όμω. Μέρου όλων όμω, κατάλαβα τώρα ποια είναι η ουσιώδη διαφορά αυτού του σημερινού πασόκη, τουλάχιστον ένα κομματιού αυτού, με αυτά που πρεσβεύουμε εμεί. Η κυρία Παπαδοπούλ μίλησε περί αναδιανομή του εισοδήματο. Εμεί δεν θέλουμε αναδιανομή του εισοδήματο με τον τρόπο που λέ, λένε οι σοσιαλιστέ. Εμεί θέλουμε αύξηση του εισοδήματο για όλου. Ζητάμε αύξηση τη πίτα, να μεγαλώσει η πίτα ώστε να έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο όλοι οι Έλληνε αυτήν. Όχι να μικρύνουμε για κάποιου δίθεν Υπέρ κάποιων άλλων. Δεν τα έχετε δεν καταφέρει και αυτό, πολύ καλά, κύριε Δεν και είναι, είναι αυτό ο στόχο μας. Γι' αυτό ακριβώ η κυβέρνηση του κυριακού Μητσοτάκη έχει πετύχει αυτή τη στιγμή, που κάποιοι το θεωρούν αμεληταίο, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου, να έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξη στην, στην Ευρώπη, να προχωρούμε δυναμικά προ μια κατεύθυνση, η οποία έχει σκοπό να κάνει να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στις ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά και δεν γίναμε, ούτε Σουηδία είμαστε, ούτε Ελβετία, ούτε Δανία, ούτε η Δανία του, του Νότου, όπως μας έλεγε ο Γιώργος του Παπανδρέου, ούτε, ούτε ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν γεννήκαμε. Αλλά η προσπάθειά μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα τα καταφέρουμε. Ε, θα το δούμε. Θα το δούμε στι, 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 στην στη, στη, πορεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο με τι προσπάθειε όλων μα και χωρί λαϊκισμό, όπω πολύ σωστά συμφωνώ με το ε, τον Κεδίκογλου, ε, πρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά ώστε να φέρουμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Εμεί, κυρία Παπαδοπούλου, κύριε Κεδίκολου, κύριε, κύριε Μελιγκόνη, είμαστε υπηρέτε του κοινωνικού συνόλου τη Ελλάδα. Δεν είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα. Είμαστε για να εξυπηρετούμε το συμφέρον του τόπου μα, το συμφέρον τη πατρίδα μα, το συμφέρον του έθνου μα. Και αυτό υπηρετεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του κυρία Κουμιτσοτάκη. Ε, Πάντω, κύριε Κεδίγκοβλου, επειδή ε, βλέπω, ας πούμε, ότι στην GPO το σχεδόν 60% αποτιμά τη αρνητικά τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού. Οι Financial Times ε, επαναφέρουν σήμερα ότι οι Έλληνε είναι οι δεύτεροι πιο φτωχοί στην Ευρώπη. Ναι. Ε, υποθέτω, το είπε πάνω κάτω και ο Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ, ότι αν αισθανόταν ότι πιέζεται με έναν τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ε, ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά, το καλάθι να ήταν πιο γεμάτο, δεν ξέρω. Είναι γεγονό ότι πολλέ φορέ κι εγώ αισθάνομαι άβολα, που ενώ είμαι βουλευτή τη Αντιπολίτες και μάλιστα. Τη Μίζωνο, αναγκαζόμαστε από τι εσωτερικέ μα εξελίξει και την ισοστρέφεια mm -hmm. να στρεφόμαστε σε αυτού του είδου τα προβλήματα και όχι σε αυτά που πραγματικά αφορούν το, την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Οι οποίοι μα λένε πραγματικά αναδείξτε τα, γιατί η καθημερινότητα είναι τελείω διαφορετική mm -hmm. από αυτή την εικόνα που ήθελε να παρουσιάσει προηγουμένω ο κ. Λοβέρδος που έκανε ένα ωραίο λογίδριο, αλλά θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πια στο πέμπτο έτο τη κυβέρνηση. Στο έκτο, ακόμα χειρότερα. Δεν υπάρχει πια ο μύθο των μεταρρυθμίσεων αυτό είναι ό,τι yeah. βλέπουμε μέχρι τώρα. Είδαμε ένα πρωθυπουργό yeah. ο οποίο εξήγηλε μέτρα τα οποία έχουμε ακούσει, μικροϊποδηματική πολιτική, τα βάλε όλου ουσιαστικά του φορεί, κανένα δεν έμενε ευχαριστημένο. Και χωρί να ακούσουμε ένα όραμα για το πού θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα την επόμενη 20 αιτία. Και εν πάση περιπτώσει, είτε το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το λέει το ΠΑΣΟΚ, είτε το λέει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι πράγματι είμαστε πια η τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, το φτάσαμε κι αυτό. Η πραγματικότητα λέει ότι το να δώσει μικροαυξήσει στο συνταξιούχο δεν αρκεί γιατί ο πληθωρισμό του του ταξιούχου είναι κυρίω τα φάρμακα, η ενέργεια και το φαγητό. Εκεί ξέρουμε πού είναι η ακρίβεια. Η πραγματικότητα λέει ότι οι μισοί Έλληνε φέτο δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπέ. Η πραγματικότητα είναι ότι όχι απλά δεν μοιράζουμε σε περισσότερου, αλλά η πίτα είναι υπέρ όχι των ολίγων που λέγαμε κάποτε, ουσιαστικά των λίγων οικογενειών και όλο ο υπόλοιπο πληθυσμό στενάζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται ότι δεν έχει αρχίσει και ολο ο υπολοιπο πληθυσμο στεναζει αυτη ειναι η πραγματικοτητα και δυστυχω εχουμε μια κυβερνηση η οποια φαινεται οτι αρχίζει εχει και χανει και την επαφή με την πραγματικότητα. Όταν ακούω εγώ δηλώσει υπουργού που να λέει, α πούμε, ότι αν δεν έχετε φέτο να Πάτε διακοπέ να πάτε στα χωριά σα. Όταν ακούτε τον Υπουργό των Οικονομικών να λέει ότι η ακρίβεια είναι σαν τη γρήπη και θα περάσει, ή τον Υπουργό Ενέργεια ότι ρουφάει όλο το ρεύμα η Ουκρανία και δεν και κάνουν κουβέντα για τα καρτέλ, που υπάρχει μια τεράστια καρτελοποίηση, ή δεν μιλάμε για τι τράπεζε, δεν μιλάμε για την ενέργεια, mm -hmm. την κινητή τη τηλεφωνία, ε τότε μα βλέπει ο ένα πολίτη, ο οποίο μα κρίνει αυστηρά. Και το θέμα είναι να μπορέσουμε εμεί να συνταχθούμε σαν αντιπολίτε, όλο ο προοδευτικό χώρο, για να μπορέσουμε ακριβώ να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση στη σημερινή κατάσταση. Ε, κυρία Παπαδοπούλου, ε, επειδή πριν ε, βέβαια δεν την πατήσατε, την, την Πανανόφλουδα, και είναι πολύ ε, έμπειρο ο κύριο Λοβέρδο πολιτικά και τηλεοπτικά, έθεσε ε, 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 ένα ζήτημα ότι δεν νομίζει ας πούμε, ότι με την κριτική που ασκήσατε ε, για το πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία για την Παιδεία ε, θα συμφωνούσαν ή θα λέγαν τα ίδια ο κύριο Ανδρουλάκη και η κυρία Διαμαντοπούλου. Ε, ε, η, η ενεξελίξη διαδικασία για ανάδειξη ηγεσία στο κόμμα σα. Ε, είναι και μια διαδικασία που θα δείξει αν η βάση σας θε, θέλει να στρίψετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ή αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να έχει αυτό το στρατηγικό πρόβλημα η μισή του ή ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης του να κοιτάει προς τη μία κατεύθυνση και ένα άλλο κομμάτι να ελθορίζει προς την άλλη. Τι λέτε. Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι διαφοροποιήσεις μεταξύ των υποψηφίων σε ό,τι mm -hmm. αφορά την πολιτική και τα μεγάλα διακυβεύματα δεν είναι μεγάλες, διότι ακριβώς ανήκουμε στο ίδιο κόμμα, έχουμε την ίδια θεώρηση των πραγμάτων, ε, το μέλημά μας το κύριο είναι πραγματικά η αναδιανομή του εισοδήματος, προστήριξη των πολλών και όχι των λίγων. Και ακούγοντα τον κύριο Λοβέρδο να λέει ότι θέλουμε μια πίτα για πολλούς, πραγματικά μου φάνηκε αστιότητα, συγγνώμη που θα το πω κύριε Λοβέρδο, με κάθε σεβασμό, αλλά σε μια χώρα που ο ίδιος, ο τραπεζίτης τη ε, της Ελλάδος, ο ο υποστηρίζει ότι κάνουν πάρτι τα ολιγοπόλια στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί που κερδίζουν οι πολλοί και οι λίγοι δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και ξαελώνεται ο μισθός του. Ο μισθό του μέχρι mm -hmm. τα μέσα του μήνα, ότι πραγματικά έχουμε απέναντί μα μία κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για όλου και για να λάβουν όλοι μερίδιο από αυτή την πίτα. Έχουμε δει ότι τα κέρδη, τα κέρδη και των τραπεζών και των εταιριών ενέργεια και των μεγάλων τέλο πάντων επιχειρήσεων δεν φτάνουν επουδενή ε, στην ελληνική κοινωνία και στου μισθωτού, και συνταξιούχου κ.ο.κ. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όντω η, 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 η κομματική μα διαδικασία, η οποία γίνεται σε πολύ καλό κλίμα, Διατηρείται ένα πολύ καλό επίπεδο και είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι οι υποψήφοι, υποψήφοι πρόεδροι πηγαίνουν πραγματικά σε όλη την Ελλάδα και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και βασικέ θέσει του κόμματο αλλά και δικέ του ειδικότερα. Νομίζω ότι όντω θα δώσει μια απάντηση για το πού επιθυμεί η βάση του κόμματο να πάει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή την επόμενη μέρα. Αλλά να δώσει και μια απάντηση ενδεχομένω σε ποιε ήταν εκείνε οι πλημέλειε που δεν μας, όδησαν, δεν μας έδωσαν την όθηση mm -hmm. που θέλαμε στις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να βγούμε δεύτερη δύναμη ε, με ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Η... Το γεγονός ότι κατά πάσα πρόβλεψη, το δείχνουν και οι δημοσκοπείς, έχουμε τελειώσει με την, με την εποχή της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Ε, συνιστά και ένα επιπλέον διακύβευμα για τα μέλη και τους φίλους που θα πάνε να ψηφίσουν στη διαδικασία σας, ότι ενδεχομένως ψηφίζουν και για το το Πασόκ θα παράσχει στο μέλλον χείρα βοηθεία σε μια νέα δημοκρατία ή όχι. Θέλω να ελπίζω κύριε Μελιγκόνη και χαίρομαι ιδιαίτερος να πω την αλήθεια που και ο υποψήφιος πρόεδρος για την για το Πασό και Κίνημα αλλαγή ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, το έχει ξεκαθαρίσει αυτό, mm -hmm. ότι απέναντί μας έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και που δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν θα προχωρήσουμε σε συγκυβέρνηση, δεν θα βάλουμε πλάτη εμείς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση. Ε, που δεν υπάρξει επιθυμητή αυτοδυναμία mm -hmm. φυσικά. Ε, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό και θα ανέμενα να το ακούσω και από τους υπόλοιπου υποψηφίους. Διότι αντίπαλό μα ε, παραδοσιακά στην προοδευτική δημοκρατική παράταξη είναι η παράταξη της δεξιάς, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να υπάρχει ε, κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα, ε, ιδιαίτερο σημαντικό είναι να κάνουμε ένα κάλεσμα στου προοδευτικού ε, δημοκρατικού πολίτε. Mm -hmm. ε, αυτό είναι το, το βασικό. Και να δούμε πώ το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μεγαλώσει και να ενώσουμε ε, δυνάμει έτσι ώστε στι επόμενε εθ, εθνικέ εκλογέ ε, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή να Μάλιστα. είναι και πάλι δύνατο. Αν όχι κύρι... και η κυβέρνηση. Καλό θα ήταν ο κύριο Λούκα αντί να κάνει βαρύκλουπε δηλώσει, να καθαρίσει καλά φρεάτη γιατί είναι δήμαρχο Αθηναίων. Που κοντέ, κοντέψαμε να πνιγούμε χτε σε όλη την Αθήνα. Κύριε Λοβέρδο, αυτό που γιατί... κόντεψε είναι... να πνιγεί έτσι. ήταν η κόντεψα με την επιδημαρχία του κυρίου Μακογιάννη. Εξω από τον και πάλι. Ευαγγελισμό Τέλος πάντων λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Και, ναι, και ναι. η προπαγάνδα αυτό, και τα fake αυτό, news αυτό, έχουν αυτό, το όριο τους Ας μην ξεχνάει ο κύριος Λούκας Είναι δήμαρχος Αθηναίων. αθηναίων. Είναι δήμαρχος Αθηναίων, αθηναίων, αθηναίων αφή Και έχει καθήκον ερώτηση των δημοτών που πρέπει το οποίο έχει προστασία Και ας αφήσει τον δήμαρχο Αθηναίων η Ωραία λοιπόν Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά Τα ιστορικά του Πασόκ όπως και τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με αφορούν. Ελπίζω να λυθούν, γιατί δεν σας κρύβω κύριε Μελιγκόνη, ότι εγώ θέλω να υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι καλό για το πολιτικό μας σύστημα, είναι καλό για την κοινωνία. Mm -hmm. Και εμείς θέλουμε να έχουμε αντιπολίτευση, ώστε να μπορούμε σε χίλιες μέρες από τώρα, όταν θα πάμε στις εκλογές, να μπορεί ο ελληνικός λαός να κρίνει και την πρότασή μα και το πεπραγμένα τη Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πρόταση των άλλων υποψήφιων πρωθυπουργών και κομμάτων. Αυτό θα γίνει σε χίλιε μέρε από τώρα, σε δυόμιση χρόνια περίπου από τώρα. Mm -hmm. ε, τότε θα κρυθεί ε, ποιο θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αν θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι. Αυτό δεν το κρίνουμε ούτε εγώ ούτε εσεί ούτε κανεί μα, παρά μόνο ο ελληνικό λαό. Και ακόμα μέχρι τότε έχουμε πολύ χρόνο. Μπροστά σε αυτόν τον χρόνο, mm -hmm. εμεί έχουμε χρέο ω Νέα Δημοκρατία και ω κυβέρνηση, κυρία Μητσοτάκη να ασκούμε το, τα καθήκοντά μα τα mm -hmm. καθή κοντά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Με όραμα, γιατί δόθηκε όραμα, κύριε ε, και δίκογλου Πώς στη Θεσσαλονίκη από, το, από, τον κυρία Μητσοτάκη Τώρα για να είμαστε ρεαλιστέ. Γιατί πράγμα μα... θα θυμόμαστε τα πέντε χρόνια τώρα. Τώρα για να είμαστε, είμαστε ρεαλιστέ, κύριε και δίκογλου, και το ναι. ξέρω ότι δεν θα το παραδεχτείτε. Ο Νέρα, αλλά μέσα σα θα το καταλάβετε αυτό που θα πω. Ακόμα και για του αντίπαλου όπω εσεί που είστε του κυριάκου Μητσοτάκη, mm -hmm. ο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα είναι όαση ορθολογισμού. Ε, κύριε Κεδίκογλου, ναι. ε, το τέλος της Προεδρίας Κασελάκη φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις διεργασίες για, έναν, για, τη συγκρότηση ενός κοινού πόλου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθε, ας πούμε εδώ ο κύριος Ραγκούσης μας έλεγε ότι ο κόσμος και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη και σε κοινό ψηφοδέλτιο. Διάβαζα σήμερα τον Νίκο Μπίστη από τη Νέα Αριστερά στο συνάδελφό μου στο Βασίλη Κουρί στο Ντινιούζ να λέει ότι βεβαίω και με το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ πλήν Κασελάκη να ξαναμιλήσουμε και να, τα, και να συνεργαστούμε. Ε, ανοίγει μια κουβέντα. Verdade, ó. Ε, σίγουρα είναι μια κουβέντα η οποία δεν είχε κλείσει και ποτέ. Εγώ είχα αναφερθεί στο θέμα μήνε πριν, πριν ξεκινήσουμε. Για φωλή αυτή κεντροαριστερά, κατευθυνόμενα τα διαπλεκόμενα, μιλάει ο κ. Κασελάκη. Την είχε κλείσει εκατό φορέ. Ε, εντάξει. <laughs> αυτό να σα πω κάτι για τα διαπλεκόμενα και τα μαύρα ταμεία. Είναι ένα από τα λάθη που έκανε. Αν θέλετε, που ήταν και συγκρουσιακό ο ίδιο, mm. ανήγε συνέχεια μέτωπα. Ενώ το θέμα είναι σήμερα να συνεργαστούμε και να υπάρχει για κάποια θέματα μια συλλογικότητα. Εγώ νομίζω ότι. που μπορεί να, να ωρούς, φτάνει και στο κοινό ψηφοδέλιο. Με όρου αυτά τώρα ξέρετε είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η ίδια η ζωή. και τα οποία... Επειδή το δείχνει ο εκλογικό νόμο. Ναι, αυτό προσέξτε τώρα. Επειδή πράγματα τα οποία φαίνονται δύσκολα και μπορεί να κάνουν με δύο και τρία χρόνια και να μην υπάρχει βήμα μπροστά, ναι. μέσα μια εβδομάδα να δει να γίνονται εξελίξει που δεν τι φαντάζεσαι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα μέτωπο, mm -hmm. όχι με όρου αθρηστικού, όχι να προσθέσουμε τα ποσοστά, αυτό δεν έχει νόημα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα προοδευτικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πιστεύω, αν θέλετε, κάνω και μια πρόληψη, ότι δεν θα είναι ξανά πρωθυπουργό ο Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα είναι τέτοια η κατάσταση, θα είναι τέτοιο το κοινωνικό κλίμα και τέτοια τα διαδικασία. Έξοδα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί, ώστε ναι, αν απέναντι υπάρχει Α, μια σοβαρή δύναμη. Δεν υπάρχει. Μην βιάζεστε, Στη ζωή Α, έχουμε δει. Ο, βέβαια, Έστε, βέβαια, ναι. πράγματι, Ταχώς. αυτή τη στιγμή, όπω το λέτε, φαίνεται υπάρχουν δυσκολίε μεγάλε και στο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει πληγωμένο και σε μια διαδικασία είναι το ΠΑΣΟΚ. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα συνεχίζεται επάπειρον. Γιατί όπω είπατε και πολύ σωστά, στη δημοκρατία πρέπει και είναι ανάγκη να υπάρχουν οι δικλείδε ασφαλεία και η αντιπολίτευση, η ισχυρή απέναντι σε μια κυβέρνηση για να γίνεται. Για τώρα έλεγχος. μιλάμε. Αύριο δεν Τώρα, ότι είναι ένα τυχερό πρωθυπουργό. Έχουμε χίλιε μέρε, όπω λέγατε κι εσεί πριν 10 με λεπτά. Με την πανδημία που εκλογικά το βοήθησε. Και τώρα έχει απέναντι πράγματι μια αντιπολίτευση που έχει τα προβλήματά τη και μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρί ουσιαστικά να ελέγχεται. Είναι γεγονό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για μια προοδευτική κατέθεση στο μέλλον. Ευχαριστώ. σημαντική μεταρρύθμιση που μου επιτρέπετε. Χθε ψηφίσαμε ένα κόμμα νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την επιτάξη τη απονομή δικαιοσύνη. Πόσο καιρό αυτό. Αυτό έχει θα πάμε και τα χύρω, και για τα να τα δούμε και στα πινάκια. Γιατί όλα αυτό είναι Μεγάλη μεταρρύνση κύριε Λοβέρδο. Και λοιπόν, λοιπόν, καλούμε λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. και οι δικηγόροι. 16 Σεπτεμβρίου έχουμε αποχή για έναν χάρτη που πραγματικά. Λοιπόν, έχει μπορεί την να έχει Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο από την Δημοκρατία, τον κύριο και από την ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από το Πασόκ, Καλημέρα. Να είστε καλά, και Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, καλή Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.